Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζουμε με το Audacity και θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο μια πρακτική εφαρμογή της Polycanalyst Mixes. Θα πάρουμε μια απαγγελία ενός ποίηματος πάλι και θα βάλουμε μια μουσική υπόκρουση. Ξεκινάμε με το να εισάγουμε τα κομμάτια μας. Αρχείο εισαγωγή ήχος. Θα εισάγω λοιπόν το κομμάτι με την απαγγελία ενός ποίηματος από μια ελληνική ταινία πάλι. Είναι ο Θανάσης Βέγκος που απαγγέλει ένα ποίημα. Ωραία. Και θα εισάγω και το δεύτερο κομμάτι που είναι η μουσική υπόκρουση. Ένα μουσικό αρχείο το οποίο έχω βρει στο διαδίκτυο και το οποίο είναι ελεύθερο προς χρήση. Τώρα εδώ να σημειώσω κάτι, όταν δουλεύω με πολλά κανάλια, βλέπουμε εδώ το δεύτερο αρχείο μουσικό μπήκε ως δεύτερο κανάλι. Αν είναι να κάνω κάποιες εργασίες π.χ. στο πρώτο κομμάτι πολλαπλές, καλύτερα να δουλεύω με το πρώτο κομμάτι μόνο, να μην εισάγω και το δεύτερο από την αρχή, αλλά το έκανα εγώ τώρα έτσι, έχω και τα δύο κομμάτια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι. Γιατί όμως θέλω να δουλέψω μόνο με το πρώτο, ας κάνω εδώ που λέει solo, να ακούγεται μόνο το πρώτο κομμάτι. Θέλω τώρα απλά να κόψω την αρχή του, να ξεκινά κατευθείαν από την απαγγελία. Κάπου εδώ δηλαδή, ας κάνω λίγο εστίαση, θα κόψω λοιπόν μέχρι το περίπου 11 δευτερόλεπτο. Μόλις γίνει εδώ με την περικοπή και αυτό το κομμάτι θα το μετακινήσω να πάει στην αρχή. Ωραία, έχει γίνει λοιπόν. Απόψε σήμερα και χθες το κόψιμο του κομματιού στην αρχή και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να κάνετε αφαίρεση θορύβου ή κάποια επεξεργασία που θα χρειαστεί το κάθε κομμάτι σας. Τώρα να κάνω ξανά, να βγάλω το solo, να ακούγεται και το δεύτερο κομμάτι. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες. Το κομμάτι το δεύτερο, γιατί είναι μια μοντέρνα μουσική παραγωγή, βλέπετε ότι έχει full ένταση. Εγώ θέλω τώρα να μιξάρω αυτά τα δύο κομμάτια, να ακούγεται παραπάνω η φωνή και λιγότερο η μουσική. Άρα λοιπόν θα παίξω τώρα με αυτό που λέμε τις σχετικές εντάσεις. Είτε θα αυξήσω τη φωνή είτε θα μειώσω την ένταση της μουσικής ή και τα δύο. Πριν όμως το κάνω αυτό, καλό είναι να κάνω μια κανονικοποίηση στο κομμάτι το πρώτο, το οποίο είναι έχει πιο χαμηλή ένταση, με επιλογή όλο, εφέ, στο volume and compression, να κάνω μια κανονικοποίηση, να το φέρει όσο μπορεί στην μέγιστη του ένταση. Και τώρα εγώ θα μειώσω την ένταση του δεύτερου κομματιού. Να δούμε λοιπόν στο 12, μείον 12. Ίσως και λίγο ακόμα ή να μειώσω λίγο ακόμα εδώ στο 16. Σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Ωραία, καλά είναι τώρα. Και φυσικά να κάνω κόψιμο και το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο εδώ με περικοπή από δεξιά και βλέπουμε ότι, να το φέρω ακριβώς στα ίσια, θα εμφανιστεί μια κίτρινη γραμμή που μου λέει ότι είμαι ακριβώς στα ίσια με το πρώτο κομμάτι. Και έχουμε σχεδόν τελειώσει. Εδώ στο τέλος θέλω, που τελειώνει το ποίημα, να βάλω ένα εφέ εξασθένισης, ένα fade out, αλλά εδώ όμως θέλω να γίνει και στα δύο κανάλια, γιατί είδαμε όταν επιλέγω κάτι, επιλέγω μόνο το ένα κανάλι. Αν θέλω όμως ένα εφέ να εφαρμοστεί και στα δύο ταυτόχρονα, μπορώ με σύρσιμο του ποντικιού, όπως κάνω να επιλέγω, αλλά και κατέβασμα προς τα κάτω, βλέπουμε ότι επιλέγεται και το κάτω κανάλι, και έτσι έχω επιλέξει τώρα και τα δύο κανάλια και να εφαρμόσω το εφέ fading, εξασθένιση, και ας κάνω το ίδιο και στην αρχή. Εφέ fading, το ενίσχυση, να μπαίνει δηλαδή σιγά σιγά η μουσική. Απόψε σήμερα και χθες
Ωραία, και το ίδιο γίνεται στο τέλος, γίνεται μια εξασθένιση. Έτσι λοιπόν, όταν δουλεύουμε με πολλά κομμάτια, επιλέγω αν θέλω ή το ένα κομμάτι που θέλω να δουλέψω, ή αν θέλω να κάνω κάτι και στα δύο, επιλέγω και τα δύο μαζί. Φυσικά έχει πολύ παραπάνω γενικά να μάθετε για την επεξεργασία με πολλά κανάλια, αλλά για απλές δουλειές δεν χρειάζεται να ξέρετε πάρα πολλά. Βάζουμε τα κανάλια, ρυθμίζουμε τη σχετική ένταση και θα εξάγω τώρα εγώ το αποτέλεσμά μου σε MP3. Όλο το τελικό μου αποτέλεσμα θα το μετονομάσω για να μην χάσω το αρχικό μου αρχείο. Και για να απλά να μειώσω λίγο το μέγεθος του αρχείου, αυτό μόνο και μόνο για την άσκηση, κανονικά το αφήνουμε όπως είναι, θα το βάλω σε μονοφωνικό. Και βλέπω λοιπόν ότι το τελικό μου θα εμφανιστεί εδώ, έχει μειωθεί. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Απόψε σήμερα και χτεμές στο θάμπο. Ωραία. Και έτσι λοιπόν έχουμε τελειώσει με την άσκηση. Δείξαμε πως μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε μια μουσική υπόκρουση ή γενικά να συνδυάσουμε δύο ηχητικά κομμάτια.